Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαγκίνα Ιωάννη, προπονητή του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου. Συγχαρητήρια για άλλη μια νίκη. Φαβορή του αγώνα ήσασταν εσείς και το αποδείξατε από την αρχή του αγώνα. Θα θέλαμε να σας πείτε δύο λόγια για το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι από την πλευρά μας. Παίζαμε μια ομάδα η οποία ξέραμε ότι θα είναι δύσκολη και θα μας περιμένει στο μισό του αγωνιστικού χώρου και θα προσπαθήσει να παίξει με κόντρα επιθέσεις. Ήμασταν όμως από την αρχή προετοιμασμένοι, δουλέψαμε όλη τη βδομάδα επάνω σε αυτό το κομμάτι, είχαμε υπομονή, είχαμε διάθεση, είχαμε καλή κυκλοφορία. Καταφέραμε και πετύχαμε δύο γρήγορα γκολ και αυτό μας έδωσε περισσότερο θέληση και αισιοδοξία για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία. Όπως είπαμε τα παιδιά και στο ημίχρονο πρέπει να συνεχίσουμε για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Καταφέραμε, πετύχαμε ένα τρίτο τέρμα και στην πορεία με τον μικρό τον Γιαννακόπουλο, με ένα τρίτο πολύ καλό τέρμα με συνεργασία με τον Κιτζαλίδη, και ο Ζαχαράκης έβγανε το τέταρτο τέρμα και έδωσε την νίκη στην ομάδα με 4-0. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Έχουμε προβλήματα όμως, γιατί μας λείπουν αρκετοί παίχτες και σήμερα είχαμε και ένα τραυματισμό του Μακρύδη, να δούμε την κρισιμότητα και του μικρού του Κολυγιάννη. Θα δούμε τώρα αυτή τη βδομάδα πώς θα είμαστε, για να είμαστε έτοιμοι και για το τελευταίο. Ταχύ ανάρρωση να ευχηθούμε, συγγνώμη που διακόπτω, για τους παίχτες σας. Ευχαριστώ πολύ. Και πείτε μου. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι και για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Έχουμε τρεις νίκες στο δεύτερο γύρο που ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος και αισιοδοξούμε να τελειώσουμε αίτητη τη χρονιά όσον αφορά στο δεύτερο γύρο. Συγχαρητήρια και πάλι για την νίκη σας και ευχαριστώ πολύ για τη δήλωσή σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.